Καλημερίζω λοιπόν τον κύριο Σωτήρη Καμενόπουλο. Ο κύριος Καμενόπουλος είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου από τη Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης και έχει ένα ερευνητικό φάσμα ευρύ, κυρίως στη βιώσιμη αξιοποίηση ορυκτών πόρων, τη γεωπολιτική και τη διαχείριση κινδύνων. Μας είχε πει ότι από τις σπάνιες γεές θα έρθει η ώρα που θα πούμε το ψωμί ψωμάει και του λέγαμε πες μας πώς γίνεται αυτό. Καλημέρα κύριε Καμενόπουλε. Καλημέρα κύριε Σαχίνη. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα? Καταρχάς θα σας ξεκινήσω με αυτό που το βιώνετε κι εσείς. Το αυτοκίνητο το κινείτε? Το κινείτε και ευτυχώς ακόμα έχω αυτοκίνητο που κινείται με πετρέλαιο, με πολύ χαμηλό κυβισμό και έτσι μου βγαίνει πολύ πιο φτηνά αυτή τη στιγμή η κυκλοφορία. Τι να πω τώρα, οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ξεκινήσω τώρα από το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Ευρωβουλευτών, οι οποίοι ψήφισαν την διακοπή παραγωγής και πώλησης αυτοκινήτων συμβατικών και να πάμε αναγκαστικά από το 2035 σε αυτοκίνητα ηλεκτρικά. Τι να πω, οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι ψήφισαν. Μου θυμίζει την περίπτωση των Ελλήνων βουλευτών οι οποίοι ψήφισαν τα μνημόνια και δεν το είχαν διαβάσει καν. Για να γίνει αυτό, καταρχήν, ας ξεκινήσουμε από αυτό, να τα πάρουμε ένα-ένα. Για να γίνει αυτό, καταρχήν, θα πρέπει να υπάρχουν οι απαραίτητες πρώτες ύλες. Και απαραίτητες πρώτες ύλες σε 13 χρόνια από τώρα μέχρι το 2035, στο 100% της αλυσίδας του εφοδιασμού των πρώτων υλών, δεν πρόκειται να υπάρξει. Είναι απίθανο να γίνει αυτό το πράγμα. Γιατί για να στήσεις την αλυσίδα αξίας ενός κρίσιμου ορυκτού χρειάζονται πάρα πολλά χρόνια. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Βεβαίως. Ωραία. Λοιπόν, σε 13 χρόνια λοιπόν αυτό είναι ανέφικτο. Ανέφικτο. Οπότε το λέμε για να το λέμε. Το λέμε για να το λέμε. Δεν ξέρω ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν. Σίγουρα πιο κερδισμένοι θα βγουν οι Κινέζοι. Αυτό είναι γεγονός. Γιατί μόνο αυτοί κατέχουν το 80 με 100% της κρίσιμης αλυσίδας, της αλυσίδας αξίας πολλών κρίσιμων εκτών. Πολλών, όχι μόνο των σπάνιων γεών πλέον. Κύριε Καμενόπουλε, μισό λεπτό. Εσείς έχετε πει κάτι που δεν το έχουν καταλάβει, διότι ξαφνικά όλοι είδαν τις σπάνιες γεές, είδαν φως και μπήκαν. Έχετε πει ότι δεν είναι μόνο ότι κατέχω το ορυκτό και το ορυχείο. Κατέχει η Κίνα, έχετε πει, όλη την αλυσίδα. Αυτό δεν το έχει καταλάβει πολλοί κόσμος. Όχι βεβαίως, είναι από το ορυχείο που θα εξορυχθούν στην κατεργασία, στη μεταλλουργία και μετά να γίνει η κατασκευή του τελικού προϊόντος. Αυτό είναι η λεγόμενη αλυσίδα αξίας. Λοιπόν, η Κίνα κατέχει κάθε ένα από αυτά τα κομμάτια. Γιατί το πιο επικίνδυνο είναι και η εξόρυξη, αλλά και η μεταλλουργία. Και εκεί είναι η περισσότερη κίνδυνη όσο αφορά τα περιβαλλοντικά θέματα. Είναι πολύ σημαντικό, ας πούμε, να δώσουμε μια είδηση ότι μόλις φέτος, πριν από μία εβδομάδα, δύο το πολύ, η Εθνική Ακαδημία Επιστημών των ΗΠΑ, των Ηνωμένων Πολιτειών, έβγαλε μια ανακοίνωση ότι θα επενδύσει πάνω από 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια τα επόμενα, για κάθε χρόνο, για τα επόμενα πολλά χρόνια, έτσι, για τα επόμενα 10-15 χρόνια αν θυμάμαι καλά, έτσι ώστε τώρα να ξεκινήσουν μελέτες για να διερευνηθούν οι κίνδυνοι χαμηλής ακτινοβολίας, χαμηλής ραδιενέργειας, ας το πούμε, τόσο για τους εργαζόμενους των ορυχείων κρίσιμων ορυκτών, όσο και για τις κοινωνίες γύρω-γύρω από αυτά. Mm. Δηλαδή, τώρα να ξεκινήσουν αυτά. Και ρωτώ εγώ, η Ευρώπη, στην Ευρώπη, στην οποία υπάρχουν, ας πούμε, τέτοια ορυκτά, ποια κυβέρνηση θα τολμήσει να τα βάλει με τις τοπικές κοινωνίες και να τους πει ότι ξέρετε, για να κυκλοφορείτε με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα μέχρι το 2035 θα υποχρεωθούμε να σκάψουμε εδώ τριγύρω από τις πόλεις σας με κίνδυνο τη ραδιενέργεια και τα τοξικά απόβλητα. Ποια κυβέρνηση θα είναι έτοιμη να το κάνει αυτό? Καμία. Πρακτικά. Εγώ προκαλώ. Σας το λέω εγώ. Τους Έλληνες ευρωβουλευτές που ψάχνω να δω ποιοι είναι οι Έλληνες ευρωβουλευτές που ψήφισαν αυτό το ψήφισμα και να τους ρωτήσω ευθέως. Είναι δυνατόν? Οπότε πρακτικά θα τα προμηθεύεσαι από την Κίνα στο κόστος που αυτή θα αποφασίζει, αυτό μου λέτε? Βεβαίως, το κόστος που αυτή θα αποφασίζει και αυτή η χειραγωγή και τις τιμές ήδη. Έτσι, πριν από την Ουκρανική κρίση είχε διαπιστωθεί η ραγδαία αύξηση της τιμής των σπάνιων γεών, τις οποίες εγώ μελετώ, και είχαν φτάσει στο σημείο που είχαν φτάσει το 2011, τότε που είχε γίνει το γεωπολιτικό γεγονός με την Ιαπωνία στην θάλασσα του Δυτικού Ειρηνικού. Αυτό συνέβη πριν την Ουκρανική κρίση.
έτσι. Mm-hmm. Για να μην πούμε ότι τώρα δημιούργησε η Ουκρανική κρίση αυτά τα πράγματα. Αυτά είχαν ξεκινήσει να συμβαίνουν από πριν. Άρα πρακτικά, κύριε Καμενόπουλε, πρόσβαση στην αγορά ενός τέτοιου αυτοκινήτου θα έχουν μόνο οι έχοντες και κατέχοντες. Καλά το καταλαβαίνω. Οι υπόλοιποι... Μόνο οι πάρα πολύ πλούσιοι και οι υπερβολικά πλούσιοι θα κυκλοφορούν με τα Learjet, οι οποίοι πήγανε στην Ελβετία, δεν θυμάμαι που έγινε η τελευταία φορά που έγινε το φόρουμ του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, οι οποίοι κατέβασαν με καμιά 30-40 Learjet. Και εμείς όλοι οι υπόλοιποι θα πηγαίνουμε με τα πόδια για να σωθεί ο πλανήτης. Μάλιστα. Εντάξει, αυτό το αφήγημα τώρα καταντάει γελίο. Γελίο. Άρα μου λέτε, κύριε Καμενόπουλε, ότι πρακτικά αυτή τη στιγμή οι υπόλοιποι για να έχουμε πρόσβαση, αν αυτό είναι η στρατηγική στόχευση, ή θα πρέπει να μπούμε στη λογική του να δανειστούμε για να πάρουμε αυτοκίνητο, ή να μην έχουμε. Ποιος θα σε δανείσει? Βλέπουμε που πάνε τα επιτόκια. Καλά, εγώ προσπαθώ. Είναι για γέλια. Είναι για γέλια. Μάλιστα, αυτό το ψήφισμα της Ευρωβουλής βγήκε βασιζόμενο σε ένα στα επιχειρήματα του Ιουλίου 2021 του γνωστού Fit for 55. Λες και δεν έχει αλλάξει τίποτα από τον Ιούλιο του 2021. Τα πάνω κάτω έχουν έρθει παγκοσμίως, γεωπολιτικά γενικότερα, και αυτοί έχουν μείνει σε αυτό το κόλλημα. Το 2021. Και μάλιστα όχι μόνο αυτό, το ψήφισμα πιέζει τις εθνικές κυβερνήσεις, τις κάθε κυβέρνησης με κρατών μελών, να χρηματοδοτήσουν τα σημεία φόρτισης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Δηλαδή, προσέξτε τώρα, θα ήταν όπως το αντίστοιχο, σαν να επιδοτούσαν οι τότε φορολογούμενοι τα βενζινάδικα του Rockefeller και του Ford για να κινηθούν τα πρώτα αυτοκίνητα με βενζίνη. Οπότε... Δηλαδή, σαν να επιδοτούν οι φορολογούμενοι πολίτες, σαν να μας έρχεται τώρα η Coca-Cola, ας πούμε, ένα όνομα έτσι προς το μην. Ναι, ένα ποτό, τέλος πάντων. Και να μας απαιτούν να επιδοτήσουμε τα σημεία πώλησής τους. Αυτό είναι το αντίστοιχο. Γι' αυτό εγώ μιλούσα εδώ και χρόνια για πράσινη Σοβιετία. Αυτό πράγμα είναι Σοβιετισμός. Δηλαδή, δεν μπορούν να μας λένε, και μάλιστα με το επιχείρημα ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα είναι πιο φτηνές, μα ήδη έχει ακριβήνει το κόστος πρώτων υλών που χρειάζονται αυτές οι ανανεώσιμες πηγές και των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, έχει εκτοξευθεί. Και το παραδέχονται όλοι πλέον, και οι εταιρείες των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Λοιπόν, λένε ψέματα. Είναι χοντρό ψέμα αυτό το οποίο υποστηρίζουν οι ευρωβουλευτές. Και καλό και τους Έλληνες ευρωβουλευτές που το ψήφισαν να βγουν και να το δηλώσουν, να μας πούν. Τολμούν και λένε στον ελληνικό λαό ότι θα είναι πιο φθηνές οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όταν και αυτές ακόμα τις επιδοτούμε. Διπλό-τριπλό πληρώνουμε σαν φορολογούμενοι. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Κατά τη γνώμη σας, σε αυτό το πλέγμα, γιατί έχω εδώ και ερωτήματα που στο μέτρο του εφικτού θα τα απαντήσετε, πού οδηγούμαστε συνολικά? Γιατί είπα την είδηση ότι χθες Ισραήλ έδωσε ένα άλλο παράδειγμα και Αίγυπτος υπέγραψαν μια συμφωνία με τις Βρυξέλλες για παροχή φυσικού αερίου για κάλυψη εναλλακτικά ενεργειακά. Στο Κάιρο παρόν ήταν και ο Έλληνας υπουργός. Διαβάζω την ανακοίνωσή του, ο οποίος περιχαρής δηλώνει, και είναι μια σημαντική συμφωνία, ότι η Ελλάδα μετατρέπεται σε ενεργειακό κόμβο με το υγροποιημένο LNG και ταυτόχρονα αποκτά μια εναλλακτική και αυτή. Για τα δικά μας δεν άκουσα να λέει τίποτα. Αντιθέτως, είπε στην πορεία προς το μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Εντάξει, αυτό είναι το αφήγημα, αυτό έχει καταντήσει μόδα, είναι δύσκολο, θα σας παραπέμψω σε μια δήλωση που έγινε πάλι πριν την Ουκρανική κρίση, το Δεκέμβριο του 2021 που τα ξαναλέγαμε, του CEO της Διευθύνοντος Συμβούλου της Saudi Aramco, ο οποίος είχε πει, το γνωρίζουν μεταξύ τους όλοι αυτοί που τα λένε αυτά, σαν τις ανακοινώσεις που μου είπατε μόλις τώρα, το γνωρίζουν μεταξύ τους ότι δεν πρόκειται να καταφέρουν τίποτα και να γίνει η μετάβαση προς την πράσινη ενέργεια, εάν δεν πέσει πάρα πολύ χρήμα από τους φορολογούμενους. Το γνωρίζουν μεταξύ τους ότι θα πάρει πολλά περισσότερα χρόνια από ό,τι υποσχέθηκαν στους ψηφοφόρους, αλλά δεν τολμούν να το πούνε στους ψηφοφόρους ανοιχτά, παρότι τα λένε μεταξύ τους στα σαλόνια. Και δεν τολμούν να το πούνε στους ψηφοφόρους ανοιχτά, στους Ευρωπαίους όλους. Γιατί τότε θα καταστραφεί το image τους. Τότε θα καταστραφούν πάρα πολλές πολιτικές καριέρες και ακαδημαϊκές καριέρες. Λοιπόν, να σταματήσει αυτό το παραμύθι και να παραδεχτούν αυτό το οποίο γνωρίζουν πάρα πολύ καλά αρκετοί όσοι ασχολούμαστε με αυτά τα θέματα, ότι πράσινη μετάβαση ναι, πρέπει να γίνει, αλλά δεν θα γίνει τόσο γρήγορα όσο λένε. Ότι για να γίνει με τον τρόπο που λένε ότι θα γίνουν, θα φάμε τα μούτρα μας σαν Δύση, και ήδη το βλέπουμε στην κατάσταση την οικονομική που οδηγούμαστε. Σε οικονομική καταστροφή, σαν να αυτοκτονούμε οικονομικά όλοι μας για να βγει μπροστά ποιος, να κερδίσει η Ρωσία και η Κίνα, αν είναι δυνατόν.
Αυτό πρέπει να σταματήσει το παραμύθι. Λέει εδώ ο φίλος ο Τάσος. Καλημέρα κύριε Καμενόπουλε, σας παρακολουθώ συστηματικά μέσα από τις εκπομπές του κύριου Σαχίνη και πια σας διαβάζω κιόλας. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, σε αυτό το κλίμα που λέτε για τις σπάνιες γαίες, τα κρίσιμα ορυκτά κτλ. Εμείς, όπως είπε χθες ο κύριος Λύκος, βγάζουμε τη Λάρκο στο σφυρί, σκράπ για την ακρίβεια. Τι να πω τώρα, αυτά είναι και θέματα τα οποία εφόσον αφορούν και χρέη που μπορεί να έχει η εταιρεία. Δεν θέλω να πω σε τέτοια ζητήματα καθαρά οικονομικού χαρακτήρα που μπορούν να αφορούν μια εταιρεία. Έχει αξία το νικέλιο στις μέρες μας. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ και θα πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Θα πρέπει να βρεθεί τρόπος να αξιοποιήσουμε όχι μόνο το νικέλιο, όχι μόνο ακόμα και το ουράνιο θα έλεγα. Αν έχουμε ουράνιο, ακόμα και εκεί θα πρέπει να μπούμε μπροστά με αρκετά αυστηρά μέτρα προστασίας φυσικά. Επιτέλους πρέπει να αρχίζει να ανοίξει η βεντάλια της συζήτησης σε πάρα πολλά θέματα και να μην έχουμε ούτε κόμπλεξ ούτε ανασφάλειες πλέον, γιατί θα πρέπει να αποδεχτούμε το γεγονός ότι ναι, σιγά σιγά θα μεταβούμε. Θα μεταβούμε σε άλλα καύσιμα. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε αυτό. Αλλά ο τρόπος που πρέπει να γίνει πρέπει να είναι προσεκτικός και θα είναι σίγουρα πολύ πιο αργά και σίγουρα θα χρειαστούν να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να μην επιβαρυνθεί με επιπλέον φόρο ο Έλληνας φορολογούμενος, γιατί αρκετά έχουμε τραβήξει. Τώρα, όσο αφορά τη Λάρκο και αυτά τα θέματα, θα προτιμούσα. Θα σας πω τι έκαναν οι αρχαίοι Έλληνες, έτσι, στα αρχαία ορυχεία του Λαβρίου. Τα αρχαία ορυχεία του Λαβρίου, όπως γνωρίζετε, χρηματοδότησαν τόσο την ανέγερση της Ακρόπολης, έτσι, με αυτά τα χρήματα χτίστηκε η Ακρόπολη, όσο και το χτίσιμο του αθηναϊκού περίφημου στόλου που νικήσαμε τους Πέρσες. Λοιπόν, πώς όμως γινόταν? Δεν τα εκμεταλλεύονταν οι ίδιοι οι Αθηναίοι, τα έδιναν σε ιδιώτες. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να αλλάξει, δεν μπορεί να υπάρξει. Ναι, δηλαδή, να σας πω τι κάνανε οι σύγχρονοι Έλληνες στο Λαβρίο, ο συγκρός με το Σερπιέρι, τα περίφημα λαβριωτικά. Βεβαίως, πρέπει να γίνει όμως με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και με διαφάνεια. Αυτό. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ τώρα εγώ να πάνε δημόσιοι πάλι Έλληνες καυτιάδες εκεί πέρα και να σκάβουν. Πρέπει να γίνει με άλλο τρόπο, με διαφάνεια. Κακά τα ψέματα, την τεχνογνωσία δεν την έχουμε αυτή τη στιγμή 100% σαν κράτος. Ιδιωτικές εταιρείες, ναι, να μπουν ελληνικές ιδιωτικές εταιρείες. Δεν έχω εγώ τέτοια θέματα. Λέω... Και να αποδίδουν φόρο όμως. Να αποδίδουν φόρο. Λέω ο Χρήστος εδώ, κύριε Καρμενόπουλε, αν θέλετε να είστε δίκαιος, στη Σοβιετία δεν πλήρωνε ο κόσμος την ενέργεια. Η ενέργεια ήταν αγαθό. Και λέει η Ελένη εδώ, κύριε Καμενόπουλε, σας ακούω προσεκτικά, λέει καιρό. Θέλω όμως να μας πείτε, λέει με ευθύτητα, το κόστος που ενδεχομένως πληρώνουμε από αυτή τη μετάβαση είναι μεγαλύτερο από το κόστος που θα πληρώσουμε αν δεν πάμε στη μετάβαση καταστρέφοντας τον πλανήτη? Λοιπόν, να σταματήσει και αυτό το αφήγημα, γιατί πάνω σε αυτό το αφήγημα της δίθεν κλιματικής κρίσης δαπανώνται 3 εκατομμύρια δολάρια και έχουν σκοπό να εισπράξουν, όπως είχε πει και ο Γάλλος Υπουργός Οικονομικών, 1.000 δολάρια κατά κεφαλήν για τα επόμενα 30-40 χρόνια. Όχι, δεν υπάρχει κλιματική κρίση, να το ξεκαθαρίσω σε αυτό το θέμα, και είναι ένα αφήγημα το οποίο το χρησιμοποιούν κάποιοι για να χτίζουν περιουσίες και καριέρες, πολιτικές και ακαδημαϊκές καριέρες. Δεν θα πάθουμε τίποτα. Και δεν χρειάζεται βιασύνη σε αυτά τα θέματα. Έχουμε χρόνο μπροστά μας και ας αφήσουμε αυτά τα θέματα να μην τα βάζουμε σε θέματα πολιτικής συζήτησης. Γιατί έχουμε μετατραπεί η επιστήμη σε πολιτική και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Μάλιστα. Πολιτική κρίση υπάρχει. Κλιματική κρίση δεν υπάρχει. Ο Νίκος από το Λονδίνο. Καλημέρα, λέει κύριε Καμενόπουλε. Πριν από όλα αυτά τα βασικά που συμφωνώ, τα αφήνουμε το βράδυ το αυτοκίνητο, λέει, με τα καλώδια φόρτισης. Και την επόμενη μετά θα λείπουν και τα καλώδια. Σωστός λέει ο κύριος Καμενόπουλος. Μάλιστα. Άλλος φίλος. Θα σας πω το εξής. Το συμφαντικό αυτοκίνητο που είχα, ένα σαραβαλάκι του πατέρα μου όταν ήμουν φαντάρος και ήμουν στρατιώτης επάνω στο βορρά, στο πολύ κρύο. Αναγκαζόμουν κάθε βράδυ να βγάζω τα καλώδια, γιατί η μπαταρία του συμβατικού αυτοκίνητου αποφορτιζόταν σε μια νύχτα. Μπορείτε να φανταστείτε τι θα γίνει όταν θα πλακώσουν τα κρύα? Εντάξει, θα είναι εκτός Βορείου Ελλάδος. Το ηλεκτρικό. Στην Κρήτη δεν έχουμε θέμα, δεν έχουμε τόσο κρύο, να είστε δίκαιος. Στα Χανιά ειδικά, αν και έχετε βροχές. Κύριε Καμενόπουλε, ρωτάει άλλος φίλος εδώ. Και το υδρογόνο, κύριε Καμενόπουλε, που μας έχουν ζαλίσει ότι είναι πράσινο, δεν θέλει φυσικό αέριο για να παραχθεί? Είναι αυθύπαρκτο, πρωτογενές, λέει, πρώτη ύλη. Βεβαίως, γι' αυτό και αρκετοί συνάδελφοι δεν το θεωρούν ως ενέργεια, ως καύσιμο, γιατί χρειάζεται φυσικό αέριο, υδρογονάνθρακες για να παραχθεί. Και όχι μόνο αυτό, για να
κρατηθεί, ας πούμε, για να ψάχνω να βρω τη λέξη τώρα, για να αποταμιευθεί. Αποθηκευτεί, ναι. Για να αποθηκευτεί χρειάζεται τεράστια δαπάνη ενέργειας, τεράστια δαπάνη ενέργειας, σε πάρα πολύ χαμηλή θερμοκρασία, κοντά στο απόλυτο μηδέν. Οπότε αυτό σημαίνει υπερβολικό κόστος και επιπλέον κατανάλωση ενέργειας, συμβατικής ενέργειας. Έτσι, γιατί δεν θα μπορείς να εμπιστευτείς τις ανεμογεννήτρες. Όταν δεν θα φυσάει, τι θα το κάνεις στο υδρογόνο, δεν αποθηκεύεται με ασφάλεια. Έχουμε ακόμα πολλά χρόνια μπροστά μας. Εγώ δεν λέω όχι στο ότι δεν πρέπει να αναζητήσουμε νέες τεχνολογίες. Εγώ λέω κάτι άλλο. Να χρησιμοποιήσουμε τους ελληνικούς υδρογονάνθρακες όπως κάνει τόσα χρόνια η Νορβηγία, και βάσει της οποίας χτίστηκε και το πολύ ισχυρό, πανίσχυρο ασφαλιστικό της σύστημα, και χρησιμοποιούσε τα χρήματα από τους υδρογονάνθρακες για να δημιουργήσει Made in Norway τεχνογνωσία για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό θα πρέπει να γίνει βέβαια σταδιακά, όχι τώρα, όχι με βιασύνη. Ας αναζητήσουμε τους ελληνικούς υδρογονάνθρακες, να χρηματοδοτήσουμε και Έλληνες επιστήμονες, ελληνική τεχνογνωσία για αυτά, να χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα αυτά και για να ενισχύσουμε και την εθνική μας άμυνα, και μετά να πάμε σιγά σιγά και εμείς με δικά μας όπλα σε αυτόν τον ενεργειακό πόλεμο. Να δώσω ένα παράδειγμα. Το 1980-81, τότε που είχαν ξεκινήσει οι ατομικά, οι ηλιακοί θερμοσύφωνες, ήταν μια νέα τεχνολογία η οποία σιγά σιγά άρχισε να κατασκευάζεται πλέον και στην Ελλάδα. Εγώ έχω στο σπίτι μου εδώ στα Χανιά ηλιακό θερμοσύφωνο, ο οποίος κατασκευάζεται εδώ στα Χανιά από χανιώτη επιχειρηματία. Μάλιστα. Δηλαδή τόσο δύσκολο είναι να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Άρα λέτε, θα είχε μια λογική αυτό που θα βγάλεις από τους δικούς σου πόρους να το επανεπενδύσεις, να εξελίξεις και την τεχνολογία των ανανεώσιμων και να κλείσεις και τρύπες οικονομικές, και όχι να είσαι από τη μία εξάρτη στην άλλη. Αυτό λέτε πρακτικά. Βέβαια. Βέβαια, και επιτέλους να μπούμε σε ένα καινούριο τομέα παραγωγής, να αλλάξουμε το παραγωγικό μας μοντέλο, γιατί δεν γίνεται με τα τουριστικά, βλέπουμε τι γίνεται, έτσι. Ακόμα και αυτή τη στιγμή τα ξενοδοχεία δεν μπορούν να βρουν εργαζόμενους, γιατί πλέον δεν αξίζει να πάει να δουλέψει κάποιος 10 ώρα και 12 ώρα για 500-600 ευρώ το μήνα. Και ψάχνουν να βρουν εργαζόμενους και δεν πηγαίνει ο κόσμος. Ενώ αντίθετα ο τομέας των ορυκτών, των υδρογονανθράκων, με την τεράστια αλυσίδα αξίας που δημιουργεί, δηλαδή δεν είναι μόνο η εξόρυξη, θα δημιουργηθούν εργοστάσια χημικά, τα οποία θα παράγουν προϊόντα. Θα ανοίξει ένας τεράστιος ορίζοντας εμπορίου και κατασκευής. Ακόμα και οι ξενοδόχοι εδώ κάτω στην Κρήτη, παραδείγματος χάρη, που δημιουργούσαν κάποτε κάποιο ορισμένο πρόβλημα, ότι οι υδρογονάνθρακες και οι εξορύξεις θα δημιουργήσουν πρόβλημα στον τουρισμό, τα έχουμε δει αυτά, ότι σε περιοχές που υπάρχουν και θαλάσσιες γίνονται εξορύξεις υδρογονάνθρακων, δεν υπάρχει πρόβλημα με τον τουρισμό. Το ίδιο συμβαίνει και στη Μήλο. Ακόμα και στη Μήλο, στο οποίο υπάρχουν δεκάδες ορυχεία και η Μήλο βυθίζεται από τους τουρίστες. Λοιπόν, ακόμα και οι ξενοδόχοι θα ωφεληθούν. Δηλαδή, θα ωφεληθούν τόσο πολύ, και ας με ακούν οι κριτικοί οι ξενοδόχοι, να το καταλάβουν καλά. Να μην ακούν αυτές τις βλακίες που ακούγονται. Θα χρειαστούν να δημιουργηθούν νέα ξενοδοχεία, όχι πεντάστερα, εξάστερα και εφτάστερα για τους εργαζόμενους που θα έρχονται εδώ κάτω. Αυτό. Λέει εδώ ο Λεωνίδας. Τώρα τι κάνουμε, κύριε Καμενόπουλε? Ο χρόνος δεν υπάρχει, και επίσης τα τάλαντα έχουν τελειώσει, κακά τα ψέματα. Σιγά σιγά, δεν γίνεται να τα έχουμε όλα γρήγορα. Εντάξει, αλίμονο, αυτά θα πάρουν ορισμένα χρόνια. Σίγουρα θα χρειαστεί να αλλάξουν και πάρα πολλές νομοθεσίες, η οποία δημιουργεί γραφειοκρατία. Γιατί για να ανοίξουν ορυχεία χρειάζονται. Είναι ένα άλλο θέμα που δεν απαντούν και οι ευρωβουλευτές. Για να ανοίξουν ορυχεία απαιτείται περίπου 10 με 50 χρόνια. 10 με 50 χρόνια λόγω γραφειοκρατίας και τοπικών αντιδράσεων. Εντάξει. Θα πρέπει να αλλάξουμε μυαλά. Τι να κάνουμε, να αλλάξουμε και τη γραφειοκρατία. Αυτό. Μάλιστα. Λέει εδώ η φίλη μου η Κωνσταντίνα. Καλημέρα, κύριε Καμενόπουλε. Δεν είναι λίγο οξύμορο στο δυτικό κόσμο να μιλάμε για μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, πράσινα, περιβαλλοντικά κτλ. Και να φορτώνουμε όλη τη βρώμα, σας το διαβάζω ακριβώς όπως το γράφει, είτε στον τρίτο κόσμο, είτε σε χώρες όπως η Κίνα, οι οποίες μετά θα μας πουλάνε, για παράδειγμα, τις μπαταρίες. Και για πείτε λίγο, λέει, η μπαταρία τι χώρο πιάνει σε ένα αυτοκίνητο ηλεκτρικό, το ξέρετε? Λέει, είναι περίπου μισός τόνος.
Ναι, είναι πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα. Είναι, για κάθε μπαταρία χρειάζονται πάρα πολλές μεγάλες ποσότητες κρίσιμων ρεακτών. Επίσης, για να απαντήσω ότι ναι, αυτή τη στιγμή οι περισσότερες εξορίξεις γίνονται ή στην Κίνα ή στην Αφρική, στην οποία η Αφρική βέβαια έχει διεισδύσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, η Κίνα ήδη και τώρα το έχουν καταλάβει. Είναι ένα άλλο σημείο αυτό, στο οποίο δεν μπορούν να απαντήσουν οι ευρωβουλευτές που ψήφισαν το συγκεκριμένο ψήφισμα. Το γεγονός ότι ουσιαστικά ζητάνε ουσιαστικά εμέσως από τις χώρες, κράτη-μέλη, να ενεργοποιήσουν τα Υπουργεία Εξωτερικών της κάθε χώρας και έτσι ώστε να πιέσουν τις υπόλοιπες χώρες εταίρους, ουσιαστικά φωτογραφίζοντας την Αφρική, για να πιεστούν και να γίνει εφοδιασμός με κρίσιμα ορυκτά από την Αφρική. Και διάβαζα τώρα τις προάλλες μία μελέτη, η οποία βγήκε σε Αμερικανικό Ινστιτούτο, που λέει ότι η Κίνα αυτή τη στιγμή ξεπερνά σε επιρροή στους νέους Αφρικανούς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή έχει διεισδύσει τόσο βαθιά πλέον η Κίνα μέσα στην Αφρική. Οπότε εγώ ρωτάω ευθέως και τους ευρωβουλευτές πάλι για αυτό το συγκεκριμένο ψήφισμα. Ρωτήσετε τους Αφρικανούς αν θα σας τα δώσουν αυτά τα κρίσιμα ορυκτά. Δεν υπάρχει περίπτωση να τα δώσουμε. Άλλος φίλος εδώ μου λέει, γιατί βάζετε, λέει, κατά του υδρογόνου και ειδή του πρασίνου, κύριε Καμενόπουλε, που είναι πιο καθαρή μορφή ενέργειας από οποιαδήποτε άλλη. Δεν βάζει. Είπαμε όμως, παιδιά. Μισό λεπτό, κύριε Καμενόπουλε. Δεν είμαι εναντίον. Δηλαδή, προς Θεού, δηλαδή, εγώ λέω να ψάξουμε όλες τις δυνατές περιπτώσεις παραγωγής νέων τρόπων ενέργειας. Δεν θα πω εγώ όχι σε αυτό. Αλίμονο. Πρέπει να πάει μπροστά η ανθρωπότητα. Πρέπει να δούμε νέους τρόπους. Δεν μπορούμε να στηριζόμαστε για πάντα στους υδρογονάνθρακες. Αυτό πρέπει να γίνει σιγά-σιγά, όχι με τη βία, που πάει να ασκήσει αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε βάρος των ευρωπαϊκών λαών. Ότι θα πάμε, θα πάμε. Κανένας δεν το αφισβητεί αυτό το πράγμα. Και όχι με το αφήγημα περί κλιματικής κρίσης και όλες αυτές τις αηδίες, τα οποία ουσιαστικά τι κάνουν, πλουτίζουν ορισμένους ανθρώπους σε βάρος των φορολογούμενων. Και να πω και κάτι που δεν το έχετε καταλάβει. Δεν είναι πρώτη ύλη το υδρογόνο. Και γι' αυτό είπαμε ότι χρειάζεται και φυσικό αέριο. Είναι by-product που λέμε, τον υδρογόνο φράγκο. Μάλιστα. Άλλος φίλος εδώ λέει, καλημέρα κύριε Καμενόπουλο, Σταύρος. Εκεί στην Κρήτη, λέει, πρέπει να κυκλοφορείτε όλοι με ένα φωτοβολταϊκό στο αυτοκίνητο και ένα στην πλάτη για ατομικό air condition. Πράσινη ανάπτυξη στο φουλ. Όλα παράπονα ακούω για υδρογονάνθρακες νότια της Κρήτης. Ορίστε η λύση, λέγε, δεν την ψάχνετε. Ευτυχώς έχουμε κρατήσει ακόμα το χιούμορ μας, κύριε Σαχίνη, και να είναι καλά ο φίλος που το λέει αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Εντάξει, κοίταξε, στην Κρήτη μπορούν να συνυπάρξουν όλα και σε όλη την Ελλάδα μπορούν να συνυπάρξουν και όλα. Αλλά όπως είπα, όχι βεβαιασμένα, όχι με πίεση, γιατί σε 13 χρόνια δεν υπάρχει περίπτωση να γίνουν αυτά που πιστεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όταν με έχω καταδείξει σε άρθρο μου, τα έχουμε συζητήσει, ότι ασχολείται τουλάχιστον από τη δεκαετία του 50, η Κίνα με αυτά τα πράγματα, σιγά σιγά σιωπηλά. Θα καταφέρουμε εμείς σε 13 χρόνια να τα αλλάξουμε όλα αυτά? Δεν νομίζω. Από πότε έβαλε ως πολιτική της σπάνιες γέες η Κίνα? Κάπου στα μέσα της δεκαετίας του 50 ξεκίνησαν. Του 50. Να ξεκίνησαν. Μάλιστα. Και αργότερα τη δεκαετία του 90 πλέον, τη δεκαετία του 90, φόρτσαραν πάρα πολύ. Μάλιστα. Δηλαδή 70 χρόνια προστά. Αναπτύσσουν μια στρατηγική, μου λέτε, που οι άλλοι δεν την πήραμε χαμπάρι. Αυτό ναι, μου ναι, και μάλιστα δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι 3 ή 4 από τους τελευταίους ηγέτες της Κίνας είναι, και ο τωρινός είναι ακόμα, είναι μηχανικοί. Και μάλιστα ο ένας ήταν και γεωλόγος, άμεσα ή έμεσα συνδεδεμένοι με τις σπάνιες γέες συγκεκριμένα. Χημική μηχανική, μεταλλουργός, γεωλόγος, πολιτική μηχανική. Μάλιστα. Σωτήρης Καμενόπουλος, μας έβγαξε τη μέρα πάλι. Τον ευχαριστώ πολύ. Όχι. Κοιτάξτε, θέλω να είμαστε αισιόδοξοι, να ακούμε και να φιλτράρουμε τις ειδήσεις και να μην χάφουμε κάθε φορά την κινδυνολογία που έχει πλέον φτάσει στα ύψη και να προσέχουμε πάρα πολύ να ξέρουμε τι μας γίνεται γύρω μας. Καλημέρα κύριε Καμενόπουλε, να είστε καλά. Καλημέρα.